Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη και σε όλη την ποδοσφαιρομάνα Κεντρική Μακεδονία. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είναι η τελευταία εβδομάδα του Storyball για την πρώτη σεζόν και φυσικά μαζί θα πάμε για την επόμενη μισή ώρα για να αγωνιστούμε για τις τέσσερις αγαπημένες ομάδες της πόλης μας, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ηρακλή, τον Απόλλωνα Πόντου, για την ιστορία αυτών των τεσσάρων θρηλυκών ομάδων της Θεσσαλονίκης, αλλά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και για την ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλου. Όλες και όλοι από το σπίτι, καλείστε να απαντήσετε σωστά στις ερωτήσεις που θα σας κάνω φυσικά, όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και η τελευταία μας εβδομάδα. Εύχομαι να κλείσουμε όλη αυτή την εβδομάδα ιδανικά, για να κλείσουμε και ιδανικά όλη την πρώτη σεζόν του Storyball. Όμως, σήμερα είναι Δευτέρα. Η Δευτέρα σημαίνει κλήρωση και από τη στιγμή που η Δευτέρα σημαίνει κλήρωση δεν έχουμε παρά να μοιράσουμε δωράρες και σήμερα φυσικά την κλήρωση κατ' εξαίρεση σήμερα θα κάνει η Έλενα καθώς η Τζοάννα δεν κατάφερε να έρθει, είναι άρρωστη, να της ευχηθούμε φυσικά περαστικά. Έλενα, για έλα να κάνεις και την κλήρωση για πρώτη φορά στο Storyball. Καλησπέρα Γιώργο, καλώς σε βρήκα και καλησπέρα σε όλους τους ποδοσφαιρόφιλους τηλεθεατές μας. Και τις ποδοσφαιρόφιλες, γιατί υπάρχουν φυσικά και γυναίκες, Έλενα. Έχουμε και γυναίκες. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα φοβερό δώρο. Ας δούμε λοιπόν ποιος θα είναι ο τυχερός. Να δούμε το δώρο μας λοιπόν. Για αρχή να δούμε τι κερδίζουμε. Το σούπερ δώρο στο Storyball είναι δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πλούσιο πρωινό στο Refanides Natural Luxury Hotel, στα κάτω πορόγια Σερών. Μέσα σε ένα φανταστικό φυσικό περιβάλλον, δεσπόζει το τετράστερο ξενοδοχείο στους πρόβατους του όρους Μπέλες και σε απόσταση 6 χιλιόμετρων από τη λίμνη Κερκίνη. Το σαλέ είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από ξύλο και διακοσμημένο με πέτρα, ενώ διαθέτει 16 σουίτες. Είναι χτισμένο σε λόφο σε αγρόκτημα 20 στρεμάτων, περιτριγυρισμένο από δάσος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27320 28000. Ενώ περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.refanidishotel.gr. Refanidis Natural Luxury Hotel. Γιατί οι καλύτερες διακοπές γίνονται μόνο μέσω του Storyball. Αυτή είναι η δωράρα μας λοιπόν. Δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στο Refanidis Natural Luxury Hotel στα κάτω πορόγια Σερών φυσικά για να πάτε να περάσετε τέλεια με τις καλύτερες διακοπές. Μην το ξεχνάτε αυτό. Οι καλύτερες διακοπές γίνονται πάντα μέσω του Storyball. Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση. Αγωνία τέλος. Έλενα, ο λόγος φυσικά σε σένα. Καλή επιτυχία σε όλες και σε όλους. Για να δούμε ποια ή ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο αυτής της εβδομάδας. Ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Πραγματικά. Για πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής ή νικήτρια, όπως μου τόνισε ο Γιώργος. Για να δούμε. Λοιπόν, Αναστάσιος Χαλκίδης. Ο Αναστάσιος Χαλκίδης είναι ο νικητής. Αναστάσια, συγχαρητήρια. Είσαι ο νικητής του Storyball. Συγχαρητήρια, Αναστάσια. Οι πανηγυρισμοί φυσικά για σένα. Έλενα, ανέβηκε στον πρώτο σου νικητή και εσύ. Και φυσικά νομίζω και ο Αναστάσιος σε ευχαριστεί πάρα πολύ. Όμως, τελευταία εβδομάδα, τελευταίο δώρο. Τελευταία μεγάλη δωράρα εδώ στο Storyball. Το σούπερ δώρο της τελευταίας εβδομάδας στο Storyball λοιπόν είναι δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο Κρούσια που βρίσκεται στο ομώνυμο βουνό του Κιλγκής. Μέσα σε ένα φανταστικό φυσικό περιβάλλον δίπλα στις πηγές του Γαλλικού ποταμού βρίσκεται το Κρούσια Hotel. Θα περάσετε υπέροχα μέσα στη φύση, θα ξεκουραστείτε, θα αναζωογονηθείτε και θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε την υπέροχη θέα σε υψόμετρο 700 μέτρων. Γιατί και την τελευταία εβδομάδα οι καλύτερες διακοπές γίνονται μέσω του Storyball. Το σούπερ δώρο της εβδομάδας στο Storyball είναι δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο Κρούσια, στην ομώνυμη περιοχή του νομού Κιλκής. Περικυκλωμένο από πανέμορφο δάσος βελονιδιά σε υψόμετρο 800 μέτρων και σε τοποθεσία που η μητέρα φύση πρίκησε με άφθονη γοητεία, δεσπόζει το Κρούσια Hotel. Σας παρέχει όλες τις ανέσεις με πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια και πεντανόστιμα πιάτα για στιγμές ξεγνιασιάς και γαλήνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 412 00 412. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.cruisiahotel.gr. Ξενοδοχείο Κρούσια. Γιατί οι καλύτερες διακοπές γίνονται μόνο μέσω του Storyball. Οι καλύτερες διακοπές, το λέω, το τονίζω, θα το λέω συνεχώς.
γίνονται μέσω του Storyball και το ξέρουν οι νικήτριες και οι νικητές πάρα πολύ καλά αυτό που έχουν πάει και έχουν περάσει τέλεια, απαντώντας απλά σε ερωτήσεις είτε για την αγαπημένη τους ομάδα είτε για την ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κάπου εδώ εμείς να ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εβδομάδα και επίσημα να ξεκινήσουμε την αγωνιστική μας δράση. Λοιπόν, 2-3-10-501-006 το βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης. Καλείτε και παίζετε μπάλα στο Storyball. Είναι αστική η χρέωση, δεν χρεώνεστε τίποτα παραπάνω. Καλείτε, παίζετε μπάλα, σας κάνω μία ερώτηση για την αγαπημένη σας ομάδα είτε για το Μουντιάλ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Απαντάτε σωστά και αυτομάτως μπαίνετε στην τελευταία κλήρωση της εβδομάδας. Εκτάκτως θα γίνει Παρασκευή για να κλείσουμε και με τον καλύτερο τρόπο και την εβδομάδα. Δεν θα γίνει λοιπόν τη δεύτερη κλήρωση, θα γίνει την Παρασκευή. Μέχρι Παρασκευή παίζουμε, στο τέλος της εκπομπής της Παρασκευής θα γίνει και η τελευταία κλήρωση. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, πάμε να δώσουμε τον λόγο σε εσάς από το σπίτι να καλέσετε, να παίξετε μπάλα και να αγωνιστείτε για τις ομάδες της πόλης μας είτε για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Πάμε στην πρώτη γραμμή της εβδομάδας. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα. Χρήστος. Χρήστο, καλησπέρα από Καλαμαριά. Έτσι, έτσι, ναι. Καλή εβδομάδα και σε εσένα, καλή τελευταία εβδομάδα για το Storyball, Χρήστο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Η συνήθεια που έγινε λατρεία ολοκληρώνει τον πρώτο της κύκλου λοιπόν. Δεν πειράζει, θα έχουμε συνέχεια του χρόνου, δεν θα έχουμε. Κατά 90% θα έχουμε συνέχεια εννοείται. Δεν μπορούμε να προτρέχουμε, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε. Μακάρι, μακάρι, όλα να πάνε καλά. Για να δούμε Χρήστο, πάμε να ξεκινήσουμε να παίξουμε. Ναι, και θέλω να δώσω και προβάδισμα στη Γαλλία του, κανονικά. Είναι δύο ομάδες τις οποίες υποστηρίζω και την Γαλλία και τον Βέλγιο, τις έχω επισκεφτεί και τις δύο. Όποια και να κερδίσει δεν θα με χαλάσει. Ένα μικρό προβάδισμα και εγώ στη Γαλλία θα ήθελα πιο πολύ την Γαλλία. Στο είπα από την πρώτη μέρα ότι ποντάρω στη Γαλλία και θα προχωρήσει πάρα πολύ. Και μαζί πιστεύω, τα είχαμε συμφωνήσει ακριβώς. Και πιστεύω ότι τελικώς θα είναι Γαλλία-Κροατία. Όχι Αγγλία λες. Όχι. Εγώ θα έλεγα η Αγγλία με την έννοια ότι η Κροατία έχει παίξει δύο παρατάσεις, δύο φορές πέναλτι. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πόσο κουρασμένοι μπορεί να είναι. Οι περισσότεροι αυτό ποντάρουν Γαλλία-Αγγλία, αλλά εγώ πιστεύω θα είναι Γαλλία-Κροατία. Για να δούμε. Θα ήθελα και την Αγγλία, γιατί έχω κάνει και συνέντευξη τον Λίγκαρντ και θα ήθελα να τον δω στον τελικό. Έχω και φωτογραφία μαζί του και πραγματικά θα ήθελα να το δω τον Τζέσε Λίγκαρντ στον τελικό. Πολύ καλός παίκτης. Ας πάει Γαλλία τελικό και όποιος θέλει. Και όποιος θέλει ας πάει ακριβώς. Πάμε να παίξουμε Χρήστο. Πάμε. Καλή επιτυχία εύχομαι. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι ο πρώτος για σήμερα για την εβδομάδα μας. Πάμε δυνατά. Με τον ΠΑΟΚ παίζουμε φυσικά με τον Χρήστο για να δούμε την ερώτηση λοιπόν. Η ερώτηση Χρήστο για σένα είναι η εξής. Ναι. Ποιος παίκτης του ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στον τελικό κυπέλλου του 2001, ο Γιώτης Εγκομίτης, ο Βασίλης Μπορμπόκης, ο Γιώργος Γεωργιάδης ή ο Δημήτρης Ναλιτζής? Έχεις 15 δευτερόλεπτα. Με τον Ολυμπιακό τότε στο Σάκη το κήπεδο, Στη Νέα Φιλαδέλφεια, στον Νίκος Γκούμας. Θα πω το ένα, Εγκομίτης πρέπει να ήταν σίγουρα. Το κλειδώνουμε. Ναι. Για να δούμε, είναι ο Γιώτης Εγκομίτης, ο Κύπριος, ο Κυπρέος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Και φυσικά, Χρήστο, είναι ο Γιώτης Εγκομίτης. Συγχαρητήρια. Ξεκινήσαμε ιδανικά την εβδομάδα μας. Καταπληκτικό παιχνίδι ήταν εκείνο. Καταπληκτικό. Πόσο είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ? Πόσα? Πόσο είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ? 2-4. Ακριβώς. Συγχαρητήρια, Χρήστο. Απάντησε σωστά. Και φυσικά ξεκινήσαμε τέλεια. Και συγχαρητήρια στον νικητή να πάει το ταξίδι και να το χαρεί πάρα πολύ. Και να περάσει ωραία. Μπράβο, μπράβο, Χρήστο. Μπράβο σου. Καλή συνέχεια. Επίσης, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Συνεχίζουμε, αφού ξεκινήσαμε τόσο καλά, αφού ξεκινήσαμε με γκολ από τα αποδυτήρια, θα συνεχίσουμε και έτσι είναι ξεκάθαρο, είναι σίγουρο αυτό. Δεν φοβόμαστε τίποτα, συνεχίζουμε στους ίδιους ρυθμούς για πάρα πολλά γκολ. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα, Μιχάλη εσύ. Εγώ είμαι Γιώργο, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα Μιχάλη, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλά, αν άρχισε να βρέχει στο Γλυκής πάλι Γιώργο. Και εδώ πέρα χάλια είναι ο καιρός, δεν θα αρχίσει να βρέχει τώρα, αν δεν έχει αρχίσει ήδη. Όπως το βλέπω σε λίγο θα αρχίσει πάντως. Δεν είμαστε πειράζει, χάλια. Αυτό καλό είναι, μωρό, δροσίζει. Καλό δροσίζει είναι, λίγο, έχουμε σκάσει από τη ζέστη όλη αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε. Έτσι, έτσι. Καλή επιτυχία και να χαρεί και το διήμερο, τριήμερο, τι είναι το παιδί που κέρδισε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Μιχάλη, για τον Αναστάσιο Χαλκίδη, λοιπόν. Μιχάλη, σήμερα έχει και φιλικό ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, 8 η ώρα με τη Στεάουα. Με τη Στεάουα Βουκουρέστιο, ακριβώς στο Όστερμπεργκ, είναι ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Πάμε να παίξουμε, Μιχάλη. Πάμε, Γιώργο, πάμε. Με τον ΠΑΟΚ εννοείται. Ναι, ναι. Πάμε λοιπόν με τον ΠΑΟΚ. Μιχάλη, εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Για να δούμε την ερώτηση.
Μιχάλη, ποιο είναι ο τελευταίο παίκτη του ΠΑΟΚ που αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματο πριν τη φετινή επίδοση του Πρίγιοβιτ? Ο Δημήτρη Ναλιτζή, ο Δημήτρη Αλπιγκίδη, ο Βασίλη Μπορμπόκη ή ο Σλάταν Μουσλίμοβιτ? Του ΠΑΟΚ, όχι τη. Όχι. Είναι παίκτη του ΠΑΟΚ, αλλά γενικά του πρωταθλήματο πρώτο σκόρερ. Να ήταν όμως παίκτης του ΠΑΟΚ όταν αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ, όχι άλλη μια ομάδα. Να ήταν πρώτο παίκτης του ΠΑΟΚ όταν αναδείχθηκε. Ο Ναλιτζής, από τον Πανιόνιο στον ΠΑΟΚ. Το κλειδώνουμε. Δεν νομίζω να είναι ο Σαλπικίδης. Ο Μπορμπόκης με το Μουσλίμου με τίποτε. Σαλπικίδης πρώτο σκόρερ στη Σούπερ Λίγκα. Λίγο δύσκολο μου φαίνεται. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ο Ναλιτζής. Ο Ναλιτζής πρέπει να είναι το ένα. Για να κλειδώσουμε να δούμε. Δεν νομίζω ο Σαλπικίδης να βγει πρώτο σκόρερ. Έτσι έχω την εντύπωση. Κι όμως, Μιχάλη. Σαλπικίδης. Είναι ο Δημήτρης Σαλπικίδης. Ο τελευταίος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ, φέτος αναδείχθηκε ο Πρίγιοβιτς. Ο τελευταίος του ΠΑΟΚ πριν τον Πρίγιοβιτς ήταν ο Σαλπικίδης. Σαλπικίδης πρώτος σκόρερ, Είχα την εντύπωση ότι είχε βγει πρώτος σκόρερ σαν στον ΠΑΟΚ, αλλά όχι στη Λίγκα. Ήτανε και στη Super League. Όχι στη Λίγκα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, Μιχάλη, το μάθαμε. Δεν πειράζει. Είχα την εντύπωση ο Ναλιτζής εκείνη τη χρονιά από τον Πανιόνιο στον ΠΑΟΚ και συνέχισε, έβαλε 24-25. Είχε βάλει πολλά γκολ ο Ναλιτζής τότε, ισχύει. Ναι, ναι. Δεν πειράζει, Μιχάλη, το μάθαμε, συνεχίζουμε. Αλίμονο, αλίμονο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους, Γιώργο, και σε εσένα. Να σε καλά, γεια σου, γεια σου, Μιχάλη. Συνεχίζουμε εμείς να παίζουμε μπάλα. Συνεχίζουμε, δεν πειράζει. Εντάξει, κάναμε και ένα λάθος. Ο Μιχάλης είναι παιχτάρα εξάλλου. Έκανε και ένα λάθος. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε να βάλουμε πάρα πολλά γκολ. 2-3-10-500-1-0-0-6. Αστική χρέωση καλείται. Παίζετε στον αέρα του Storyball. Βάζετε γκολ και συμμετέχετε στην κλήρωση η οποία θα γίνει την Παρασκευή. Συνεχίζουμε. Επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σου. Αλίκη λέγομαι. Γεια σου, Αλίκη, από πού τηλεφωνείς? Από το Πλαγιάρι. Από το Πλαγιάρι. Ναι. Γεια σου, Αλίκη, από το Πλαγιάρι. Τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά είμαι, ευχαριστώ. Έχεις ξαναπαίξει, νομίζω, μία φορά? Ναι, άλλη μία φορά. Πολύ ωραία, Αλίκη. Είχαμε κερδίσει ή είχαμε χάσει? Νομίζω είχα κερδίσει, αλλά δεν θυμάμαι πολύ. Πάμε να δούμε, λοιπόν. Με ποια ομάδα παίζουμε? Ας παίξουμε με τον Ηρακλή. Ας παίξουμε με τον Ηρακλή. Αλίκη, εύχομαι καλή επιτυχία με τον Ηρακλή. Για να δούμε την ερώτηση για σένα. Είσαι η πρώτη γυναίκα της εβδομάδας, κανόνισε να απαντήσεις σωστά, Αλίκη. Λοιπόν, ναι. Ποια χρονιά υπέγραψε στον Ηρακλή ο Γιάννης Λουκίνας? Το 12, το 13, το 14 ή το 15? Έχεις 15 δευτερόλεπτα, Αλίκη. Okay. Γιάννης Λουκίνας, πρώην ποδοσφαιριστής του Ηρακλή. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής, βοήθησε πάρα πολύ τον Ηρακλή να επανέλθει στην Super League με πολλά γκολ τη χρονιά της ανόδου του Ηρακλή από τη Football League. Τι πιστεύεις, Αλίκη, πότε υπέγραψε στον Ηρακλή, πότε πήγε στον Ηρακλή? 2011 που θα βλέπω, μου φαίνεται καλό το 2012. Το κλειδώνουμε? Ναι, για να κλειδώσουμε το 2012, λοιπόν. Αλίκη, θα στεναχωρήσω, γιατί το 2014 πήγε ο Γιάννης Λουκίνας στον Ηρακλή. Δεν πειράζει. Εντάξει, το πήγαμε στην τύχη, δεν το γνώριζες προφανώς. Δεν πειράζει όμως, θα συνεχίσουμε, θα τα πάμε καλύτερα την επόμενη φορά, εντάξει? Ναι, εννοείται. Γεια σου, καλή συνέχεια. Εντάξει, δεν πειράζει, συνεχίζουμε εμείς. Δεν σταματάμε. Δύο φορές η μπάλα στο δοκάρι. Θα βάλουμε γκολ από εδώ και πέρα, καθώς επανερχόμαστε με Μουντιάλ. Παίρνετε, καλείτε και αν απαντήσετε σωστά, αν δώσετε σωστή απάντηση, αν βάλετε γκολ, θα συμμετέχετε και στην κλήρωση για το πρωτάθλημα, για το έπαθλο της εβδομάδας, το σούπερ δώρο της τελευταίας εβδομάδας στο Storyball, που είναι δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο Χρούσια, που βρίσκεται στο ομώνυμο βουνό του Κιλκής, μέσα σε ένα φανταστικό φυσικό περιβάλλον, δίπλα στις πηγές του Γαλλικού ποταμού, Hotel Χρούσια, για να περάσετε πραγματικά τέλεια, να ηρεμήσετε, να χαλαρώσετε και να θαυμάσετε την πανέμορφη θέα. Το σούπερ δώρο της εβδομάδας στο Storyball είναι δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο Κρούσια, στην ομώνυμη περιοχή του νομού Κιλκής. Περικυκλωμένο από πανέμορφο δάσος βελανιδιάς σε υψόμετρο 800 μέτρων και σε τοποθεσία που η μητέρα Φρίτσι πρίκησε με άφθονη γοητεία δεσπόζει το Κρούσια Hotel. Σας παρέχει όλες τις ανέσεις με πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια και πεντανόστιμα πιάτα. Για στιγμές ξεγνιασιάς και γαλήνιες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23-412-00-412. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.cruciahotel.gr. Ξενοδοχείο Κρούσια. Γιατί η
Οι καλύτερες διακοπές γίνονται μόνο μέσω του Storyball. Συνεχίζουμε εμείς. Αυτή είναι η δωράρα της εβδομάδας. Αυτό είναι το έπαθλο, το τρόπαιο, το κύπελο. Όπως θέλετε, πείτε το της εβδομάδας που παίζουμε. Γι' αυτό θέλουμε να σκοράρουμε πάρα πολλά γκολ για να αυξήσουμε και τις πιθανότητες να βγει το δικό μας όνομα από την κληροτίδα της Παρασκευής. Επαναλαμβάνω εκτάκτως. 2-3-10-500-1-0-6. Καλείτε και παίζετε στον αέρα του Storyball για να βάλετε πάρα πολλά γκολ. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Άρα βάζουμε και στο παιχνίδι μας, βάζουμε στο ταπεραμέντο μας, να το πω, και το Μουντιάλ. Βάζουμε και τις ερωτήσεις για το παγκόσμιο κύπελο. Για να δούμε και τις γνώσεις μας γύρω από το παγκόσμιο κύπελο, καθώς μπαίνουμε στην πιο κρίσιμη ουσιαστικά εβδομάδα. Ένα παιχνίδι αύριο, ένα ημιτελικός αύριο, ένα ημιτελικός την Τετάρτη και την Κυριακή ο μεγάλος τελικός που θα αναδείξει την κορυφαία ομάδα του κόσμου, την κορυφαία χώρα του κόσμου, που φυσικά θα είμαστε όλοι μπροστά στις οθόνες μας για να δούμε τον συγκλονιστικό τελικό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και με το δεύτερο μέρος της εκπομπής και με τις ομάδες της πόλης μας και με το Μουντιάλ. Καλησπέρα. Με καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σου. Γιώργος. Γεια σου Γιώργο, από πού τηλεφωνείς? Από κέντρο. Από κέντρο Γιώργο, έχεις ξαναπαίξει ή πρώτη φορά? Πύργου, από ξαναπαίξει. Περιοχή Λευκού Πύργου. Περιοχή Λευκού Πύργου. Κοντά μας είσαι Γιώργο. Έχεις ξαναπαίξει, είπες. Ναι. Ωραία, πάμε να παίξουμε λοιπόν. Ναι. Με ποια ομάδα ή με Μουντιάλ? Εντάξει, εγώ Άρης είμαι, αλλά δεν έχω πρόβλημα, είτε με τον Άρη, με τον Μουντιάλ. Εσύ πες, τι θες να επιλέξεις, εσύ επιλέγεις, δικιά σου είναι η επιλογή. Ξέρω, θα πούμε τον Άρη. Θες Άρη, πάμε με Άρη λοιπόν. Εύχομαι Γιώργο, καλή επιτυχία, είσαι συνονόματος. Πάμε να δώσουμε σωστή απάντηση λοιπόν με τον Άρη. Εύχομαι καλή επιτυχία πραγματικά. Γιώργο, η ερώτηση για σένα είναι η εξής. Σε ποια ομάδα συνέχισε την καριέρα του Αλέξανδρος Καλογέρης όταν το 2016 αποχώρησε από τον Άρη? Στον Απόλλωνα Πόντου, στον Ηρακλή, την Καβάλα ή την Βέρεια? Έχεις 15 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου, Γιώργο. Στον Απόλλωνα Πόντου, αν και δεν είμαι σίγουρος, τα τελευταία δεν πολύ. Τι θες να κλειδώσουμε? Το ένα, αλλά... Για να κλειδώσουμε τον Απόλλωνα Πόντου, λοιπόν, συνονόματε. Και πολύ καλά κάνουμε. Μπορεί να μην ήσουν σίγουρος, μπορεί τώρα τελευταίο όπως θες να μην το παρακολουθείς, αλλά είναι η σωστή απάντηση, Γιώργο. Συγχαρητήρια στον Απόλλωνα Πόντου. Είχε πάρει μεταγραφή ο Αλέξανδρος Καλογέρης μετά την αποχώρησή του από τον Άρη. Συγχαρητήρια. Έγινε. Να είσαι καλά. Γεια σου, καλή συνέχεια. Yeah. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα και στον Γιώργο. Συνεχίζουμε εμείς. Και από αύριο θέλω λίγο και να δώσουμε και τα προγνωστικά μας. Αύριο Τρίτη να δώσουμε τα προγνωστικά για τον ημιτελικό και Τετάρτη να δώσουμε για τον άλλον ημιτελικό. Εδώ στο Storyball να δούμε τι θα πιάσουμε για τα δύο αυτά πολύ σημαντικά παιχνίδια. Επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο. Καλή καλησπέρα εβδομάδα. Ιάκωβε, εσύ? Εγώ. Γεια σου Ιάκωβε, καλή από εβδομάδα. Μαρτίου, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Πολύ ωραία Ιάκωβε, πάρα πολύ ωραία. Είμαστε καλά λοιπόν? Καλά, ναι. Καλή εβδομάδα, πάμε να παίξουμε. Βέβαια, με τον Απόλλωνα. Με Απολλωνάρα λοιπόν, πάμε. Βέβαια, Ιάκωβε, πάντα. Πάμε δυνατά. Ναι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Η ερώτηση για σένα Ιάκωβε είναι η εξής. Από ποια ομάδα απέκτησε τον Δημήτρη Χασομέριο Απόλλων Πόντου? Από τα Τρίκαλα, την ΑΕΛ, την Ξάνθη ή το Πανθρακικό? Το ένα, τα Τρίκαλα. Σίγουρο? Ναι. Σίγουρο. Για να κλειδώσουμε λοιπόν τα Τρίκαλα. Το ναό Τρικάλων λοιπόν, λες ναι. Ιάκωβε. Ιάκωβε, κάνεις πάρα πολύ καλά και λες τα Τρίκαλα, το ναό Τρικάλων, γιατί είναι η σωστή απάντηση. Συγχαρητήρια, ο Δημήτρης Χασομέρης αποκτήθηκε από τον Απόλλωνα από την ομάδα των Τρικάλων. Έπαιξε και στον Παθαγκικό, αλλά τελευταία ήταν στα Τρίκαλα όταν τον πήραμε. Και στην ΑΕΛ έπαιξε. Ναι, και... Από τα Τρίκαλα τον πήραμε. Και μετά ακριβώς από τα Τρίκαλα τον απέκτησε ο Απόλλων Πόντου. Συγχαρητήρια Ιάκωβε, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε σένα. Συνεχίζουμε. Να τη ανατροπή σιγά σιγά που γίνεται. Να τα γκολ που μπαίνουν το ένα μετά το άλλο. Γι' αυτό λέω δεν φοβόμαστε τίποτα. Είμαστε άχαστη ομάδα, είμαστε καλύτερη ομάδα. Είμαστε η ομάδα που άμα πηγαίναμε για στο Μουντιάλ θα το σηκώναμε και χωρίς καμία δόση υπερβολή σε αυτό. Επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο. Δημήτρη, καλησπέρα. Εσύ? Από Καταχά. Ναι. Από Καταχά. Γεια σου, Δημήτρη, από Καταχά Πιερία. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, καλά. Τι καιρό έχετε εκεί? Βρέχει εδώ και τρεις ώρες, ρίχνει αρκούδες. Μας έρχεται και εδώ όλο αυτό, Δημήτρη. Μας έρχεται και εδώ. Λογικά θα έρθει και προς τα εκεί. Μας έχει έρθει ήδη, μην είναι. Μάλιστα. Απλά περιμένουμε να αρχίσει ουσιαστικά. Πάμε να παίξουμε. Φύγαμε. Με τον ΠΑΟΚ ή με Μουντιάλ, Δημήτρη? Με ΠΑΟΚ. Πάμε να παίξουμε με ΠΑΟΚ λοιπόν. Εύχομαι καλή επιτυχία για να δούμε την ερώτηση.
Δημήτρη, σε ποια ελληνική ομάδα αγωνίστηκε μετά τον ΠΑΟΚ ο Αλέξανδρος Γαρπόζης? Στον Πανσεραϊκό, την Καβάλα, την Ξάνθη ή τη Δόξα Δράμας? Έχεις 15 δευτερόλεπτα. Μάλιστα. Το έχουμε ή όχι? Όχι. Καθόλου? Καθόλου. Για σκέψου. Πανσεραϊκό θα πω. Πανσεραϊκό? Ναι, στην τύχη. Για να δούμε, θα είναι η τύχη με το μέρος μας. Δεν είναι με το μέρος μας, Δημήτρη, η τύχη. Δυστυχώς. Δεν πειράζει. Είναι στην Ξάνθη. Ήταν η Ξάνθη είναι η σωστή απάντηση. Μάλιστα. Μετά τον ΠΑΟΚ αγωνίστηκε στην Ξάνθη. Δεν πειράζει, το μάθαμε τουλάχιστον. Δημήτρη, συνεχίζουμε. Ωραία, ωραία. Έγινε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Και φυσικά χαιρετίσματα και στην Πιερία, στην ποδοσφαιρομάνα Πιερία, την Κατερίνη, όλο τον ομό. Επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Ρουμπίνα, εσύ. Ναι. Γεια σου, καλά Ρουμπίνα, είσαι. Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Από Κιλκής. Ναι, ναι, ναι. Γεια σου, Ρουμπίνα, από το Κιλκής, είσαι καλά? Όλα καλά, εσύ? Ωραία και εγώ, πολύ ωραία, ναι. Ρουμπίνα. Να παίξουμε. Να παίξουμε, εννοείται, αλλά με τι, με Μουντιάλ ή με Ηρακλή? Λέω να παίξουμε Ηρακλή. Λες να παίξει με Ηρακλή. Λοιπόν, κοίταξε. Ναι. Έπαιξε πριν και η Αλίκη πριν από σένα, μία άλλη κοπέλα. Ναι, ναι. Τώρα είσαι εσύ. Ναι. Θα πάρεις εσύ τις γυναίκες. Θα πάρεις τις γυναίκες στις πλάτες σου εσύ τώρα ή όχι? Μακάρι να μπορέσω, μακάρι. Για να δούμε την ερώτηση λοιπόν. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Ρουμπίνα, ποια χρονιά πανηγύρισε ο Ηρακλής στην κατάκτηση του Βαλκανικού κυπέλου? Το 1985, το 87, το 90 ή το 92? Έχεις 15 δευτερόλεπτα. Δεν είναι τόσο δύσκολη αυτή η ερώτηση, την έχεις. Την έχω, λες, Την έχεις, είμαι σίγουρος ότι την έχεις, Ρουμπίνα. Από πού πηγάζεις? Όχι, έχεις αποδείξει ότι είσαι καλή παίκτρια, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, θα πω, δεν είμαι σίγουρη, θα πω το 1. Το 85? Το 85. Για να δούμε. Ναι. Όταν λέω εγώ ότι είσαι πολύ καλή παίκτρια, κάτι ξέρω, Ρουμπίνα, συγχαρητήρια, είναι η σωστή απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Το 1985. Παίρνεις τις γυναίκες στις πλάτες σου, λοιπόν. Εντάξει. Συγχαρητήρια, Ρουμπίνα, συμμετέχεις και στην κλήρωση. Ναι, έγινε, έγινε, μακάρι να με τυχαίρει. Ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε, τελευταίο δώρο, Ρουμπίνα, τελευταίο. Καλή συνέχεια. Έγινε, γεια σου, γεια σου. Γεια σου, γεια σου. Καλή συνέχεια, Ρουμπίνα. Συνεχίζουμε εμείς δυνατά. Τώρα που και οι γυναίκες παίρνουν τα πάνω τους, να δούμε όμως τι κερδίζουμε, να δούμε γιατί δώρο παίζουμε. Γιατί αφού παίρνουν και οι γυναίκες τα πάνω τους, οι άντρες τα έχουν ήδη πάρει τα πάνω τους, θα βάλουμε πάρα πολλά γκολ. Άρα να δούμε ποια ή ποιος θα είναι ο νικητής ή η νικήτρια αυτής της εβδομάδας, γιατί προμηνύεται πολύ χιτσκοκικό το φινάλε του Storyball. Το σούπερ δώρο όμως της τελευταίας εβδομάδας στην εκπομπή μας στο Storyball είναι 2 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα στο ξενοδοχείο Κρούσια που βρίσκεται στο ομώνυμο βουνό του Κυλκής, την οροσειρά των Κρουσίων. Μέσα σε ένα φανταστικό μαγευτικό περιβάλλον για να περάσετε τέλεια με ένα άτομο πάντα της επιλογής σας, με πλούσιο πρωινό, ένα φανταστικό ξενοδοχείο με τέλεια θέα για να περάσετε πραγματικά στιγμές ξεγνιασιάς και χαλάρωσης. Το σούπερ δώρο της εβδομάδας στο Storyball είναι 2 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα με πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο Κρούσια, στην ομώνυμη περιοχή του νομού Κυλκής. Περικυκλωμένο από πανέμορφο δάσος βελανιδιάς σε υψόμετρο 800 μέτρων και σε τοποθεσία που η μητέρα φύση πρίκησε με άφθονη γοητεία δεσπόζει το Κρούσια Hotel. Σας παρέχει όλες τις ανέσεις με πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια και πεντανόστιμα πιάτα. Για στιγμές ξεγνιασιάς και γαλήνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 412 00 412. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.cruisiahotel.gr. Ξενοδοχείο Κρούσια. Γιατί οι καλύτερες διακοπές γίνονται μόνο μέσω του Storyball. Το φανταστικό μας δώρο λοιπόν είναι αυτό. Γι' αυτό παίζετε, γι' αυτό σκοράρετε. Αυτό είναι το έπαθλο της τελευταίας μας εβδομάδας. Πάμε στην επόμενη γραμμή λοιπόν. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σου? Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Από πού τηλεφωνείς? Από Χαριλάου τηλεφωνώ. Μαρία από Χαριλάου. Έχεις ξαναπαίξει την πρώτη φορά? Έχω ξαναπαίξει. Έχεις ξαναπαίξει λοιπόν, Μαρία. Πάμε να παίξουμε κι εμείς τώρα. Ναι, ναι. Με Μουντιάλ, με τι παίζουμε? Όχι, με τον Άρη φυσικά. Με τον Άρη φυσικά, αφού είσαι και από Χαριλάου. Μαρία, μένεις κοντά στο γήπεδο? Κοντά στο γήπεδο, ναι. Πηγαίνεις? Όχι πολύ εγώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Να πηγαίνεις όμως, να στηρίζεις την ομάδα τώρα που ανέβηκε, ναι, στην, ναι, Αλφαεθνική. Πάμε να παίξουμε, Μαρία, λοιπόν. Εύχομαι καλή επιτυχία. Για να δούμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Η ερώτηση για σένα είναι η εξής, Μαρία. Σε ποια χώρα γεννήθηκε ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Άρη, Γιώργος Γκουγκουλιάς?
στην Κύπρο, τη Γερμανία, τη ΣΥΠΑ ή την Αυστραλία. Έχεις 15 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου, Μαρία. Κουκουλιά. Χαμήλωσε και τη τηλεόραση να μ' ακούσουμε μόνο το ακουστικό. Ναι. Θα πω το 2 τη Γερμανία. Το κλειδώνουμε. Ναι, ναι. Για να δούμε, Μαρία, είναι η σωστή απάντηση. Μαρία, το γνώριζες, ήσουν σίγουρη. Όχι, έχω τη βοήθεια του κοινού, τον άντρα μου και το γιο μου. Συγχαρητήρια και στον άντρα σου λοιπόν και στο γιο σου, γιατί είναι η σωστή απάντηση. Στη Γερμανία γεννήθηκε ο Γιώργος Γουγκουλιάς. Ωραία, ευχαριστώ. Μπράβο σου, Μαρία, και φυσικά συμμετέχεις στην κλήρωση. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, γεια σου. Καλή συνέχεια. Πάμε και στην επόμενη, τελευταία γραμμή για σήμερα στο Storyball. Δεν καλείται άλλη, δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Πάμε να παίξουμε με την τελευταία γραμμή για σήμερα, να βάλουμε το γκολ μας, το γκολ, το νικητήριο, για να κλείσουμε και ιδανικά την σημερινή μας εκπομπή. Καλησπέρα. Γιώργο, καλησπέρα. Ο Χρήστος είμαι από την Κάτω Τούμπα. Χρήστο, καλησπέρα. Έχεις βάλει κάποιο στόχο να κλείνεις εσύ κάθε μέρα την εκπομπή? Όχι, αλλά 2-3 φορές όντως δεν πρόλαβα. Με πρόλαβε ο διαιτητής. Πήρηξε ο διαιτητής. Έτσι, Χρήστο, τι να κάνουμε. Γιώργο, να στείλουμε τα χαιρετίσματα στη γραμματεία, στο τηλεφωνικό κέντρο, στα κορίτσια που μας εξυπηρετούν κάθε μέρα να παίξουμε μαζί σου. Και ένα ευχαριστώ. Σε περίπτωση που δεν μπορέσουμε να ξαναβγάλουμε γραμμή, εγώ θα προσπαθώ όλη την εβδομάδα, αν τυχόν δεν μπορέσω, εύχομαι καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε και σένα που μας κράτησε συντροφιά τόσους μήνες και εδώ θα είμαστε πάλι. Χρήστο, εντάξει, τι να πω, πραγματικά, ευχαριστώ και εγώ. Πραγματικά, αν δεν μπορέσουμε να ξαναμιλήσουμε στον αέρα, εύχομαι ναι. Όμως... Οι περισσότεροι και οι περισσότερες να μπορέσουν να ξαναβγάλουν γραμμή, ναι, να πούμε ναι. Ένα τελευταίο καλό καλοκαίρι. Ναι, θα προσπαθήσουμε και πάλι. Ελπίζω να μέχρι την Παρασκευή να ξαναμιλήσουμε. Εάν δεν μπορέσουμε, πάλι οι ευχές ισχύουν και για όλους τους συμπαίκτες. Γιατί είμαστε όλοι συμπαίκτες και όχι αντίπαλοι. Έτσι ακριβώς, είμαστε όλοι μία ομάδα. Χρήστο, επειδή υπάρχει τώρα και μία τελευταία γραμμή, πάμε να παίξουμε γρήγορα για να προλάβουμε και την τελευταία γραμμή. Παίξουμε. Με το Μουντιάλ, για να δούμε την ερώτηση λοιπόν. Χρήστο, είσαι ο πρώτος που σήμερα επιλέγει το Μουντιάλ. Έχουμε καλή επιτυχία. Για να δούμε. Η ερώτηση λοιπόν, Χρήστο, για σένα είναι η εξής. Ποιος από τους παρακάτω έχει πετύχει τα λιγότερα γκολ σε τελικούς? Ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο Πελέ, ο Τζεφ Χάρστ ή ο Μίροσλαβ Κλόζε? Τα λιγότερα γκολ σε τελικούς Μουντιάλ. Ο Κλόζε δεν είναι σίγουρα. Ο Πελέ δεν είναι σίγουρα. Πελέ είναι αυτός. Είμαι 1-3 τώρα. Να πούμε τώρα βλέπω την τηλεόραση. Ποιος είναι ο Ζιντάν? Να πούμε το 1. Για να κλειδώσουμε τον Ζιντάν λοιπόν. Χρήστο, κι όμως είναι ο Μίροσλαβ Κλόζε. Ο Κλόζε? Ο Κλόζε δεν έχει βάλει γκολ σε τελικό. Είχε βγει το 6 πρώτο σκόρερ. Είχε βγει πρώτο σκόρερ, δεν είχε βάλει όμως γκολ σε τελικό. Μα σε τελικό δεν έβαλε γκολ. Δεν πειράζει, Γιώργο. Κατάλαβες. Ο Ζιντάν έχει 3. Ο Ζιντάν έχει 3 γκολ σε τελικό. Ναι, σε τελικό. Θυμόμουν ο Κλόζε ήταν. Ναι, πρώτο δεν σκόρερ. Πειράζει, Γιώργο, το μάθαμε, το θυμηθήκαμε. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Χρήστο, καλή συνέχεια. Γεια σου, Γιώργο, γεια. Να είσαι καλά. Δεν πειράζει, εντάξει. Κάναμε και ένα λάθος, συνεχίζουμε. Τελευταία γραμμή λοιπόν για σήμερα. Εύχομαι τώρα να κλείσουμε ιδανικά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σου? Νίκος. Νίκο, από Μποτσαρή Άρης. Από? Από Μπότσαρη, περιοχή. Από Μπότσαρη. Νίκο, έχει ξαναπαίξει την πρώτη φορά? Έχω αρκετό καιρό που έχω παίξει. Αρχές του χρόνου ήταν στις αρχικές εκπομπές σου. Στις πρώτες εκπομπές, πολύ ωραία. Έκανες προετοιμασία τόσο καιρό για να βγεις τώρα δυνατός. Πάμε να παίξουμε. Ναι. Με ποια ομάδα? Άρης. Με τον Άρη, Νίκο, εύχομαι καλή επιτυχία στην επιστροφή σου στο Storyball. Ευχαριστώ. Είσαι ο τελευταίος για σήμερα. Για να δούμε την ερώτηση για τον Άρη, λοιπόν, για τον Νίκο. Νίκο, τι εθνικότητα είναι ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Άρη, Ματσέι Μουράφσκι? Ρουμάνος, Ουκρανός, Ρώσος ή Πολωνός? Νομίζω Πολωνός. Θες να το κλειδώσουμε? Κλείδωσε το. Για να δούμε, Νίκο, από Μπότσαρη. Και φυσικά, Νίκο, είναι η σωστή απάντηση. Φαίνεται η προετοιμασία έπιασε τόπο. Συγχαρητήρια. Πολωνός, φυσικά, ο Ματσέι Μουράφσκι. Να είσαι καλά. Ναι, ευχαριστώ και εσύ. Καλή συνέχεια. Κουμπές. Συγχαρητήρια. Και κλείσαμε έτσι ιδανικά τη σημερινή μας εκπομπή.
Αύριο φυσικά και πάλι μαζί στις 5:30 θα περιμένω να μιλήσουμε, να παίξουμε για τις αγαπημένες μας ομάδες, να παίξουμε και για το Μουντιάλ, καθώς αύριο είναι η μέρα αγώνα, όπως και η Τετάρτη. Θα περιμένω να δώσουμε και τα προγνωστικά, να δούμε τι θα πιάσουμε από τον αυριανό αγώνα, αλλά και μεθαύριο από τον μεθαυριανό αγώνα. Και φυσικά όλες και όλοι θα είστε εδώ για να παίξουμε μπάλα στο Storyball και να τιμήσουμε την ιστορία των ομάδων μας αλλά και του παγκοσμίου κυπέλου. Στις 5:30 στο δικό μας γήπεδο, στην Atlas τηλεόραση, το Storyball φυσικά, τελευταία εβδομάδα. 4 ημέρες ουσιαστικά έμειναν και θα σας περιμένω κάθε μέρα για να παίξουμε μπαλάρα όπως πάντα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους. Γεια σας!